μέρα ξεκίνησε με τη μάχη των αιωνίων. Άδωνης εναντίον Πολάκη. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα μαζί μας δύο από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα των τελευταίων ημερών. Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα. Και τον κύριο Παύλο Πολάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριοι, σας παρακαλώ να έχουμε ένα ήρεμο και πολιτισμένο διάλογο, χωρίς εντάσεις και προσβολές. Αυτό, κυρία Κοσγιώνη μου, σας το εγγυάται η παρουσία του Υπουργού Πνεύματος και Πολιτισμού. Σε αντίθεση με τον Υπουργό Λάσπης και Τραπουγισμού που έχετε καλέσει στο διπλανό παράθυρο. Ναι, καλά, ναι. Ακόμα δεν ήρθες. Άντε, και άσχησες τις συκοφαντίες, ωραία ανθρωπάτσι, ε. Στην Κρήτη, κάτι τέτοια σαμιαμίδα σαν και του λόγου σου, ξέρεις τι τα κάνουμε, ξέρεις. Ναι, τι τα κάνετε, κριτική κοτζίλα, για πες να σε φοβηθώ. Τους ξεριζώνουμε τη γλώσσα, τη βάζουμε και ένα ναι, κονταροστέλιαρο πάνω και την εκάμουε πιγκάλ για τη σέστρα μας. Αυτό καλά, το καλά, κάνουμε. Καλά, καλά. Πολάκι. Το έχω ξαναπεί Πολάκης. Είσαι κότα. Λιάνι και δεν σε φοβάμαι. Και πάψε να με προκαλείς, γιατί θα σου ξεριζώσω τα μουστάκια και θα τα στείλω στο Βούτσι να τα φορέσει για να πάρει επιδότηση θαλάσσιου ελέφαντα. Αυτό θα σου κάνω, ρε Πολάκη. Κύριε, σας παρακαλώ. Πάσε καλό σας, κυρία Κοζόν μου, με κάμετε σε ζέλασα. Μα ποιος είναι ο κύριος? Το κουνάβι τη κλεπιά και τη ρεμούλα που έχω αντικριστά μου? Αυτού του κάμεις σειραψία και μετράς μετά τα δάχτυλά σου να δεις πόσα λείπουνε. Εσύ τριχοντέτα μπτάκο, κάνεις εγώ, πολύ καλά και μετράς τα δάχτυλά σου. Γιατί τελευταία φορά μου κοιτάς σε γελιάς που πήγες να μου κάνεις σειραψία, έλειπαν τρία. Θυμάσαι που σου τα έβαλα για να δροσιστείς, θυμάσαι για θυμί σου πολλά. Δεν εσυμούμαι ορυπότικο μαμί, γιατί τα φάρμακα για τη μνήμη τα κρύβει ναι σε 70% και δεν είχα λεφτά να αγοράσω. Καλά. Μόνο τα υπόθετα δεν ακρύβεινες, γιατί ήξερες ότι θα τα χρειαστείς μόλις σε περιλάβει ο Πολάκης. Σας παρακαλώ, μην χρησιμοποιείτε αγορές εκφράσεις, δεν είστε σε γήπεδο. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, άκουγε κάτι. Εγώ δεν χρειάζομαι τα 2 εκατομμύρια. Τα ακούς? Άκουσε τα. Ναι, δεν το σταθιάσουμε. Δεν χρειάζεται εκατομμύρια, έχω τη δουλειά μου. Ενώ εσύ τι έχεις? Ναι, καλά. Είναι ψέματα. Σε πιστέψαμε. Είναι ψέματα. Ότι έχεις κάνει πιο πολλά θάματα. Ναι, για την Παναγία την Γρηγορούσα στο ιατρείο σου, ε. Τρεις μουγκοί μίλησαν όταν πήγες να τους εγχειρήσεις για να καλέσουν την άμεσο δράση να γλιτώσουν. Κυρία Κοζόνη μου, ξέρετε γιατί ετούτη η ντροπή, μη γελάς, αυτή η ντροπή του κοινοβουλίου όταν πήγε να αγοράσει καινούρια μάξη, του είπε ότι δεν θέλουν να του δώσουν κλειδιά, ε! Γιατί, μη με κορδεύεις εμένα, γιατί δεν τα χρειάζεται. Το βλέπει η μίζα και παίρνει μπροστά από μόνη της. Και ενώ η ανεμοδαρμένη ηχέτη μάγευε τα πλήθη, ο καυγάς Άδωνη Πολάκη είχε φουντώσει. Κυρία Κοσκέρ μου, ξέρετε γιατί μόλις είδε αυτό το τριχωτό μαμούθ που αυτοαποκαλείται Πολάκης, ο Δαρβίνος, ο Μέγας Δαρβίνος, πήρε πίσω τη θεωρία της εξέλιξης. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί κατάλαβε ότι ο Homo sapiens δεν είχε εξαφανιστεί όπως νόμιζε. Ναι. Ζευγάρωσε με τον άνθρωπο του Νεάντερταλ και προέκυψε ο Homo Πολάκης. Κύριε, σας παρακαλώ, δεν είναι σοβαρά τα πράγματα. Παρακαλώ να ηρεμήσετε. Θα σας έλεγα να του δώσετε ηρεμιστικό, αλλά ξέρετε, θα ζητήσει προμήθεια 20% ο λίσταρχος Τζαβέλη της Υγείας. Αυτό. Κριτική για γκούλα με τα τσι. Μιλάμε τώρα για τον Άδωνη. Εμένα είπες έτσι. Εσύ δεν είχες προλάβει γραμματέα. Ναι, δεν είχες προλάβει γραμματέα, αλλά ταχυδρόμο. Θα σου πίσω το σπίτι. Πιο πολλά φακελάκια βρίσκει στο σπίτι σου. Μπορεί. Λινάτσα, αλεπού, λινάτσα, αλεπουδιάρι. Αλεπουδιάρι αυγολέμονο, ο Πολάκης το κούτελό του, γιατί είναι το έχει καθαρό το κουτελό πάνω σου που δεν έχουν φυτρώσει τρίχες. Τι είπες? Όλος ο υπόλοιπος είσαι, κοίτα την πάπα του. Κυρία Κοσίνο, το βλέπετε? Βλέπετε πως είναι? Όχι, παιδί μου, βλέπετε. Τι είπες, ωραία. Δεν είναι σαν τον εθικόδρυμο της Πάνηθας, ε? Σας παρακαλώ. Τι γράμε, ξέρεις ποια είναι η μόνη διαφορά, κυρία Κοσίνο μου, ξέρεις ποια είναι? Ποια είναι η διαφορά? Ότι στον εθνικόδρυμο της Πάνηθας
έχει προστατευόμενα ελάφια. Στον εθνικό δρυμό του Πολάκη έχει προστατευόμενους ψευδομάρτυρες. Ποιο ήτανε. Θα τον εμουντάρω τώρα! Θα τον εμουντάρω! Δεν πάει άλλο! Όχι κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε λίγο. Δεν μπορώ, κυρία Κοζόνη, δεν μπορώ. Θα του κόψω τα τσίνορα και θα τα κάμω με χοχλιούς μπουρμπουριστούς τσολάτσικους. Πολάκη, σε ρωτάω έτσι, απάντησε μου, τι ύψος έχεις, Ύψος είμαι 1,86 εκατοστά. Λάθος κάνεις. 1,89 είσαι. Γιατί, για να σου πω γιατί, κοροϊδεύεσαι. Δεν είχες υπολογίσει και 3 πόντους από το καλτσόλ που σου έφυγα μόλις. Γι' αυτό. Τα είπες, μωρέ. Εγώ τα είπες, όρη, μισορεξιά. Ωρε, θα αποφάνεις. Θα αποφάνεις. Θα βγάλω το κουμπί.